Μένουμε στο θέμα. Ανησυχία προκαλεί του τελευταίου μήνε η αυξανόμενη μεταναστευτική ροή στην Κρήτη. Ιδίω σε Ηράκλειο και Χανιά η αγωνία είναι έκδηλη, καθώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο διαχείριση. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Είναι ο Διευθυντή Δημόσια Υγεία τη Περιφέρεια Κρήτη. Γεια σα και σα ευχαριστούμε για το χρόνο σα αρχικά. Καλησπέρα, και εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να μιλήσουμε με δεδομένα, κύριε Παπαδάκη. Και με αφορμή το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, θέλω να σα ρωτήσω ξεκάθαρα, εδώ προκύπτει θέμα δημόσια υγεία. Κοιτάξτε να δείτε, η ψώρα, εφόσον διαπιστωθεί ιατρικά. Ε, εξαρτάται βέβαια και από τον τύπο. Αν μιλάμε για την Νορβηγική, είναι μία νόσος που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα με απλή στενή επαφή, δηλαδή με μία χειραψία, όπως επίσης και με τα κλινοσκεπάσματα, με τα ρούχα του ασθενούς. Ε, δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έμειναν σε ένα συγκεκριμένο σημείο ε, και δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους πολίτες, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους ίδιους, γιατί ε, μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα στους υπόλοιπους, δηλαδή στα, στην, ε, στις οδηγίες του ΟΔΙ προβλέπεται ε, ακόμα οι στενές επαφές και να μην έχουν εμφανεί συμπτώματα να λαμβάνουν προληπτική θεραπεία. Ε, πολύ καλός καθαρισμός και αρισμός του χώρου και βέβαια ο χειρισμό όλων αυτών των, των κλεινοσκευασμάτων, των στρωμάτων που έμειναν. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύει ο γενικό πληθυσμό. Μιλάμε καθαρά για την υγεία του. Και αν αυτοί οι άνθρωποι έρθουν με, σε επαφή με το προσωπικό, είτε εκεί του λιμένα, είτε με των ε, λιμενικών αρχών, πιθανόν μπορεί να μεταδώσουν εύκολα αν είναι παρατεταμένοι οι μετανάστε. Εσεί, κύριε επαφή. Παπαδάκη, ενημερωθήκατε ω αρμόδια αρχή προκειμένου να μεταβείτε στο χώρο που φιλοξενούνταν οι μετανάστε. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε και εγώ δημοσιογραφικά το άκουσα. Επίσης, καμία άλλη υπηρεσία, η Περιφερειακή Ενότητα Ερακλείου, η Διεύση Δημόσιας Υγείας, δεν έχει ενημερωθεί. Στο παρελθόν, όταν είχαμε τέτοια συμβάντα, μας καλούσαν, πηγαίναμε εκεί. Επίσης, ερχόταν κλιμάκιο γιατρών από δημόσια δομή, προκειμένου να ελέγξει την υγεία των, αυτών των ανθρώπων, να δούμε αν μεταφέρουν κάποιο λιμόδες νόσημα, ε, να τους παρέχεται κυρίως περίθαλψη αρχικά και μετά να προστατευτεί ε, και η υγεία των ε, υπολείπων. Θα έπρεπε λοιπόν σε κάθε περίπτωση να είστε ενήμεροι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει η συμμετοχή μας, η ενημέρωση και να, να πάμε στο λιμάνι να δούμε τις συνθήκες και του χώρους ε, από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Πλην όμως στο παρελθόν είχαμε κληθεί πάλι από, από το σύλλογο των εργαζομένων εκεί. Ο χώρος εκεί, α, έχω πραγματοποιήσει αυτοψία, είναι, ε, δεν είναι αποδεκτός, δεν έχει καθόλου καλό αερισμό, δεν έχει ε, χώρους υγιεινής, δεν έχει δηλαδή τουαλέτες, δεν έχει νηπτήρες για να μπορούν να φιλοξενηθούν τόσοι άνθρωποι και αυτός ο συνοστισμός και ο συγχροτισμός ε, είναι ένα πολύ καλό στο να μεταδοθεί μεταξύ του η ψώρα, αν έχουμε κάποιου. Ε, ναι, τα αριθμητικά δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Μιλάμε για 117 ταλαιπωρημένου ανθρώπου, οι οποίοι ουσιαστικά βρέθηκαν μέσα σε μόλι 60 τετραγωνικά, με πέντε χημικέ τουαλέτε και μία υπαίθρια βρύση. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Θέλω λίγο να σταθούμε, κύριε Παπαδάκη, στο πρωτόκολλο, να μα πείτε τι εξετάσει γίνονται και ποια είναι η πρόληψη, αν και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο πάσχει από τη χύψη ασθένεια. Ε, όπως σας είπα, απαιτείται από γιατρό να γίνει η διάγνωση. Ε, συνήθως ε, προηγείται πολύ καλό πλήσιμο με συγκεκριμένη λοσιόν, μετά ε, κάποιες αλυφές, ε, και δίδονται οδηγίες στα κλινοσκεπάσματα, στα στρώματα ε, και όπως σας είπα και πάλι, ακόμα και οι απλές επαφές, ειδικά όταν μιλάμε για την νορβηγική ε, ψώρα, ε, παίρνουν, λαμβάνουν και αυτή λοιπόν. προληπτικά ε, αγωγή ε, για να μην ε, εμφανίσουν ε, συμπτώματα. Ωραία. Εάν και εφόσον έγινε η επίμαχη διάγνωση την οποία ανέφερε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένου Συρακλείου, κύριε Παπαδάκη, εσείς είχατε τουλάχιστον ενημέρωση, ακόμη και σε τυπικό επίπεδο, ποιο έκανε αυτή τη διάγνωση. Όχι, όχι. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το συμβάν. Ε, ούτε εγγράφος ούτε τηλεφωνικός γιατί κάποιες φορές ενημερωνόμαστε έστω και τηλεφωνικά οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω μόνο τη δήλωση που άκουσα ότι έγινε από τους ε, γιατρούς που μετήχαν στην ομάδα του Ερθού Σταυρού. Ε, πλην όμως δεν είναι έτσι η διαδικασία, πρέπει να είναι από μια δημόσια δομή ώστε να μπορέσει και το σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει και να... Ε, να νοσηλεύσει αν απαιτηθεί ή να χορηγήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να προστατευτεί, ξαναλέω και πάλι, και οι ίδιοι να προστατευτούν αλλά και όσοι έρχονται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως σε κάθε περίπτωση έγινε απολύμανση μετά, αφού αποχώρησαν οι άνθρωποι, εννοώ, γιατί είναι ένα χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται. Όσο γνωρίζω έγινε αργά χτες το βράδυ, δεν είναι απολύμανση, είναι Απεντόμωση, γιατί μιλάμε για κάρε, οπότε γίνεται με ειδικά εγκεκριμένα mm -hmm. από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη ε, βιοκτώνα ε, τα οποία προστατεύουν. Πλην όμως πρέπει να ακολουθεί και διαδικασία για τα, ε, για τα στρώματα, για τα κλεινοσκεπάσματα, mm -hmm. για αν έχουν μείνει ρούχα τα οποία απαιτείται ε, πλήσιμο σε θερμοκρασία άνω των 50 βαθμών Κελσίου για πάνω από 10 λεπτά. Ή μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία για να μειώσουμε το χρόνο. Δεν, δεν ε, φτάνει μόνο η απεντόμωση που έγινε, αν άφησαν αυτοί, ε, αν έμειναν στρώματα ή οποιοδήποτε κλινοσκεπάσματα, αυτά πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες πάντα του ΕΟΔΗ να πληθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες και αν μπορούν να γίνουν και σε ξεχωριστά δηλαδή να μην ε, μπουν μαζί με άλλα κλινοσκεπάσματα. Πάντως, αν δούμε τη γενική εικόνα, κύριε Παπαδάκη, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο σχεδιασμός διαχείρισης πάσχει σε αρκετά σημεία και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι να το επαναλάβουν, είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, πρέπει να έρχονται σε ένα χώρο που υποτυποδός εξασφαλίζει τα βασικά. Μια αξιοπρεπή διαβίωση για, για όσο καιρό μείνουν, στο όποιο σημείο, στο εκάστοτε σημείο. Σε κάθε περίπτωση, όμω, πρέπει να βρεθεί ένα χώρο συγκεκριμένο που να πληρεί και αυτέ τι προποθέσει. Ακριβώ. Χρειάζονται χώροι που να έχουν πολύ καλή, ε, υγιεινή συνθήκε, υγιεινή, δηλαδή με πολύ καλό αερισμό, με τουαλέτε, να μπορούν οι άνθρωποι να πλύνουν τα χέρια του, να κάνουν ένα μπάνιο γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτά τα ταξίδια που είναι εκτεθειμένοι, να γίνεται ιατρική διάγνωση ούτως ώστε αν χρειάζονται θεραπεία mm -hmm. να τους χορηγείται άμεσα, να σταματάμε την οποιαδήποτε μετάδοση των νοσημάτων και μεταξύ τους. Φανταστείτε ότι είμαστε ακόμα στην πανδημία της COVID, ε, τόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε ένα κλειστό χώρο, mm -hmm. τι εγκυμονεί. Και μπορεί κάποια τεστ να... τα τεστ που έγιναν αναλυντικά, αυτό δεν σημαίνει το οτιδήποτε. Πρέπει οι συνθήκες αερισμού και διαβίωσης να είναι οι κατάλληλες για να προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, καλό θα είναι ε, στο μέλλον ε, να ενημερωνόμαστε ως υπηρεσία, να, να μεταβαίνουμε οι επόπτες Δημόσιας Υγείας να εποπτεύουν το χώρο που θα φιλοξενηθούν, ότως ώστε να, ε, να υπάρχει εγγύηση ότι πληρούνται αυτές οι, απαι, οι βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. Ναι, γιατί η επόμενη φορά μπορεί να είναι και πολύ σύντομα, κύριε Παπαδάκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.